Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα από το Antonio News και βρισκόμαστε στη γραφεία του ΚΑΕΠ, όπου ο πρόεδρος του ΚΑΕΠ, Χρήστος Μητεριάδης, θα μας δώσει μια συνέντευξη εφόλησης ύλης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στη γραφεία σας. Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά και το διαδικτυακό κανάλι Antonio News, το οποίο πάντα μας δίνει τη δυνατότητα προβολής. Στη διάθεσή σας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας για την οικουμενική και γενικά για τις κυβερνήσεις. Μάλιστα. Οικουμενική. Είναι άλλος ένας τρόπος ώστε να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού και ταυτοχρόνως να κερδίζουμε χρόνο περιορίζοντας την οργή του. Αυτό είναι η οικουμενική. Το ΚΑΕΠ είναι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε να υπάρχει μία συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα του ιδίου χώρου. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Μία συγκυβέρνηση και μία συνεργασία άθεων με θρησκείων, αναρχικών με υποτιθέμενων πατριωτών, έχουμε μία παραφύση συνεργασία. Αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Και προσέξτε κάτι, το μαγειρεύουν τόσο έντεχνα, ώστε να έχουν πάντα τη σιωπηλή συμμετοχή, η συνοχή του κόσμου. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή βγείτε έξω να κάνετε ένα καλό, η πλειοψηφία στην ερώτησή σας αυτή, του λαού, θα είναι υπέρ των οικουμενικών κυβερνήσεων. Γιατί ακούω πάρα πολύ συχνά να λέει ο ελληνικός λαός, τι κάθονται και σφάζονται, ένας-ένας. Ας πάνε όλοι μαζί έξω, να πάνε όλοι μαζί να ενωθούν, μήπως τυχόν σωθεί η χώρα. Και εδώ είναι πάλι ένα λάθος που κάνει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, τον ελληνικό λαό τι τον ενδιαφέρει? Εάν αυτά που του ζητάει ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος ή οποιοδήποτε, που τα ζητάνε μόνοι τους, εάν γίνει οικουμενική και του τα ζητήσουν όλοι μαζί, ο ελληνικός λαός έρθει στο πρόβλημά του, γιατί τι ζήσαμε την οικουμενική? Δεν αλλάζει τίποτα για τον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε ένας-δύο να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να σκύβουν, με μία οικουμενική θα πάνε όλοι μαζί και να σκύβουν. Το σκύψιμο μια φορά δεν το γλιτώνουν, όπως δεν γλιτώνουν και ο ελληνικός λαός, εάν συνεχίσει και ψηφίζει συνεχώς τους ίδιους. Έχετε πει και επαναλαμβάνετε συνεχώς πως οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και αυτοί δεν κάνουν τίποτα λάθος και πως όλα είναι σκεμμένα. Μπορείτε να είναι πιο σαφείς? Βεβαίως. Προσέξτε. Το συμπέρασμα, το κάθε συμπέρασμα, βγαίνει εκ του αποτελέσματος. Λάθη βεβαίως γίνονται. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε λάθη. Εάν όμως το λάθος αυτό συνεχίζει να επαναλαμβάνεται, σταματάει να είναι ένα λάθος και είναι μία στοχευμένη ενέργεια. Λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα πάμε λίγο πίσω. Επί Πασό, με τον Γιώργο Παπανδρέου, ένα από τα πρώτα μέτρα που πήρε ήταν να κάνει 50% αύξηση των τελών κυκλοφορίας. Προφανώς, προσδοκώντας να ανέβουν τα έσοδα του κράτους. Κάνοντας αυτό, στο τέλος χρονιάς βλέπει ότι έχει όχι αύξηση 50%, αλλά μείωση 30%. Και αυτό συνέβη γιατί? Γιατί 1 εκατομμύριο πολίτες πήγαν και παραδώσαν τις πινακίδες. Προσέξτε όμως ότι η κυβέρνηση δεν είχε χάσιμο από τα μη έσοδα των τελών κυκλοφορίας. Είχε και χάσιμο από όλα τα συναφή επαγγέλματα που κινούνται γύρω από αυτό. Είχε χάσιμο από τις βενζίνες, είχε χάσιμο από τα συνεργεία, από τις ασφάλειες. Έρχεται λοιπόν η χρονιά, γίνεται ο ισολογισμός, βλέπει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ότι αντί για έσοδα έχει μείωση εσόδων και αντί να επαναφέρει την κατάσταση αυτή στην προηγούμενη, κάνει νέα αύξηση. Όσο ήταν η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση, εγκαλούσε συνεχώς το ΠΑΣΟΚ για το λάθος δρόμο που έχει πάρει πάνω στο αντικείμενο. Φεύγει λοιπόν ο Γεωργιάκης. Έρχεται ο Σαμαράς. Νέα αύξηση τελών κυκλοφορίας. Με αποτέλεσμα νέα μείωση εσόδων το κράτος. Φεύγει λοιπόν ο Σαμαράς και έρχεται αυτό το παιδί. Αυτό το έχει κάψει τελείως, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτόν. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Ένα λάθος. Φεύγουμε πλέον από το λάθος. Είναι μία εσκεμμένη και συστηματική ενέργεια φτωχοποίησης όλου του κλάδου των αυτοκινητιστών και αυτό γίνεται σε κάθε μα κάθε επάγγελμα.
ευελπιστούν ότι στο τέλος του έργου ο ελληνικός λαός θα τους πει ανίκανους, ότι δεν γνώριζαν, χαζούς, ότι δεν γνώριζαν και ότι έκαναν λάθη. Τίποτα δεν κάνατε λάθος, κύριοι. Όλα τα κάνατε στην εντέλεια. Σχέδιο εκτελείται σε βάρος της χώρας, σε βάρος του ελληνικού λαού. Θα αποδοθούν ευθύνες και οι ευθύνες θα είναι βαριές. Έχετε αναφέρει δεκάδες φορές τη φράση υποτιθέμενο δημοκρατικό τόξο. Τι εννοείται και γιατί το αποκαλείτε υποτιθέμενο? Καταρχάς να πούμε ότι τη φράση αυτή την ανακάλυψαν οι κυβερνώντες και την προώθησαν εντέχνως όλα τα μέσα μαζικής συσκότησης. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη φράση δημοκρατικό τόξο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή από πού προκύπτει? Γίνανε εκλογές, ψήφισε ο ελληνικός λαός, τους έβγαλε αυτούς στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση και στα άλλα κόμματα. Και αυτό είναι η δημοκρατία. Και η Χρυσή Αυγή δεν είναι στη Βουλή. Πώς μπήκε στη Βουλή, με πραξικόπημα? Πάνω από 650.000 κόσμος ψήφισε Χρυσή Αυγή. Αυτοί είναι φασίστες, εκτός και αν πούμε ότι αυτοί είναι φασίστες, να τους κλείσουμε στη φυλακή. Αυτή τη δημοκρατία τους την επιστρέφουμε. Αυτοί που αποτελούν το υποτιθέμενο δημοκρατικό τόξο δεν είναι απλά παρά πολιτικοί απατεώνες που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε γιάφκα. Έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα οίκο διαφθοράς, σε ένα πλυντήριο σκανδάλων. Ο ένας συγκαλύπτει τα σκάνδαλα του άλλου. Ξαναλέω για άλλη μια φορά, αυτό το δημοκρατικό τόξο και αυτή την υποτιθέμενη δημοκρατία τους, τους συνεπιστρέφουμε. Θα δεχόμασταν τον όρο, τη φράση δημοκρατικό τόξο, εάν το είχαν εμπλουτίσει πιο καλά. Δηλαδή, να μας έλεγαν δημοκρατικό τόξο λαθρομεταναστών. Γιατί αυτό ζει αυτή η χώρα σήμερα. Υπάρχει πράγματι μια δημοκρατία, αλλά αυτή η δημοκρατία λειτουργεί μόνο υπέρ των συμφερόντων των λαθρομεταναστών. Εσείς ως ΚΑΕΠ, με ποιος θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Πάρα πολύ απλό. Με όποιον πληρεί τις προϋποθέσεις. Προσέξτε, το ΚΑΕΠ έχει 4 άξονες. Έχει 4 κόκκινες γραμμές. Και όχι ροζ στριγκάκια σαν του καμένου. Οι κόκκινες γραμμές του ΚΑΕΠ είναι οι εξής. Έξοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στάση πληρωμών τουλάχιστον μία δεκαετία. Απέλαση όλων των λαθρομεταναστών, όλων. Τιμωρία των πολιτικών σε λαϊκά δικαστήρια. Και τέλος, το πρόγραμμα υλοποιήσιμο και εφικτό για την ανάταση και ανάκαμψη της οικονομίας. Όποιος πληρεί αυτές τις θέσεις, με μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ μαζί του. Προσέξτε όμως κάτι. Και έναν όρο. Να μην έχει περάσει κανείς το κατόφλι της Βουλής, βεβαίως να μην ανήκει στο δημοκρατικό τόξο τους. Και να μην έχει περάσει κανείς το κατόφλι της Βουλής. Γιατί περνώντας το κατόφλι της Βουλής, έχουν κολλήσει μολυσματικές ασθένειες. Και στο ΚΑΕΠ δεν δέχομαι μολυσματικές ασθένειες. Και να το κλείσω, και να μην είχε υπήρξει ποτέ βουλευτής κανενός δημοκρατικού υποτιθέμενου τόξου, και να έφυγε για τους δικούς του λόγους και να έκανε δικό του κόμμα. Ούτε με αυτόν μπορώ να συνεργαστώ, γιατί απλά ψεύτης ήτανε, ψεύτης θα έχει παραμείνει. Συζητούσα με κάποιο γνωστό μου και όταν του είπα πώς έχουμε κλείσει μια συνέντευξη μαζί σας, μου είπα να σας ρωτήσω το εξής. Αν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Πριν σας απαντήσω, θα σας πω το εξής. Έχω επαναλάβει αρκετές φορές ότι πραγματικά δεν με ενδιαφέρουν οι ταμπέλες που μπορεί να μου προσάπτει κάποιος. Μπορεί κάποιος να με αποκαλέσει φασίστα, ρατσιστή, αλλά ο ίδιος πρέπει να με αποκαλέσει και αριστερό. Δεν αποφεύγω την ερώτησή σας, θα σας απαντήσω στο τέλος. Λοιπόν, προσέξτε,
Εμείς, το ΚΑΕΠ ήρθε για να υπηρετήσει τρία πράγματα. Την πατρίδα, τον ελληνικό λαό και την ορθοδοξία. Άρα, ό,τι κάνουμε είναι υπέρ της πατρίδας, του ελληνικού λαού και της ορθοδοξίας. Κοιτάξτε τώρα μια σημαντική λεπτομέρεια. Εάν ερχόμασταν και βλέπαμε μια χώρα κυρίαρχη, ένα ελληνικό λαό ευτυχισμένο, μια εκκλησία που να πληρεί το ρόλο της, τότε κι εμείς θα φτιάχναμε πάρκα, θα φτιάχναμε παιδικούς σταθμούς, θα κόβαμε κορδέλες, θα ήμασταν μέσα στην καλή χαρά. Από τη στιγμή όμως που βλέπουμε μια πατρίδα κατεστραμμένη, υποξένη κατοχή, να απειλείται από παντού, ένα ελληνικό λαό ταπεινωμένο, φτωχοποιημένο, άνεργο, με πάνω από 20.000 αυτοκτονίες, βλέπουμε μια ηγεσία της Εκκλησίας ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ούτε να υπερασπιστεί τον ίδιο τον ελληνικό λαό, αλλά ούτε καν την ίδια την Ορθοδοξία. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο. Σε ένα πόλεμο. Και κανείς πόλεμος δεν κερδίθηκε ούτε με τριαντάφυλλα, ούτε με φιλοφρονήσεις. Στην ερώτησή σας, εάν μπορούσα να συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή, υπό κάποιες προϋποθέσεις, γιατί όχι. Διάβασα ένα άρθρο σας με τίτλο «Ηγέτες και επέτες». Πιστεύετε πως υπάρχουν ηγέτες σήμερα στη χώρα? Εάν εννοείτε αυτούς που κυβερνούν ή αυτούς που ευελπιστούν να κυβερνήσουν, βεβαίως όχι. Ηγέτες μπορούμε να αποκαλέσουμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπαντρέου, ασχέτως εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, δεν μπορεί παρά να τους αναγνωρίσει την ηγετική φυσιογνωμία τους. Υπήρχε ένα κύρος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δήλωση του Κωνσταντίνου του Καραμαλή. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το «Βυθίσατε το χώρα» του Ανδρέα Παπαντρέου. Και από εκεί και πέρα, το χάος. Το χάος. Από εκεί και πέρα έχουμε, ευχαριστούμε τους Αμερικανούς, έχουμε δηλώσεις του τύπου «Η σημαία ήταν ένα παλιό πανί, πέστε την πύρο αέρας». Αυτά έχουμε. Μετέπειτα, χωρίς να θεωρηθεί ηγέτης, ήτανε ο Κώστας ο Καραμαλής. Πρέπει να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Στον Κώστα τον Καραμαλή μπορούμε να το αναγνωρίσουμε τρία πράγματα. Το βέτο που έθεσε στην ονομασία των Σκοπίων, το όχι στο σχέδιο Ανάν και τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλο αν τον φάγανε. Εάν είχε καλύτερο επιτελείο και τον αφήνανε, μπορεί να εξελισσόταν σε ηγέτη. Δεν μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή να τον αποκαλέσουμε ηγέτη. Απλά λέμε τις τρεις κινήσεις τις σωστές που έκανε. Από εκεί και πέρα βέβαια πέφτουμε στην εποχή των Χαβαλέδων. Γιωργάκης, Σαμαράς, μην ξεχνάμε Ουδής Αναμάρτητος, του Σαμαρά, και ήρθε και έδεσε για τη χώρα αυτό το παιδί που κυβερνάει. Ακούει τον εθνικό ύμνο και κάθεται με ανοιχτά τα πόδια σαν αδερφή. Βγαίνει έξω και πάει στον πρόεδρο Πούτιν και μου είναι με ανοιχτά πουκάμισα, λες και πάει στην ταβέρνα της γειτονιάς του. Έχει ταπεινωθεί ο ελληνικός λαός. Έχει ταπεινωθεί. Αυτοί δεν είναι ηγέτες. Αυτοί είναι επέτες. Ασόψετε που εκμεταλλεύτηκαν τη λογοτομή που έχει πάθει τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός και αναρριχήθηκαν στην εξουσία. Ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει πως το 18 βγαίνουν από τα μνημόνια. Η γνώμη σας γι' αυτό? Εγώ θα είμαι η μόνη ερώτηση που δεν θα σας απαντήσω. Δεν θα σας απαντήσω για τον εξής λόγο. Είναι απίστευτη αυτή η δήλωση. Θα θέλαμε μία ολόκληρη εκπομπή, ώρες ολόκληρες, να κάτσω να σας εξηγήσω για ποιους λόγους
Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, να φύγει η χώρα από τα μνημόνια με αυτούς που κυβερνούν και με αυτούς που ευελπιστούν να κυβερνήσουν. Την δήλωση αυτή που διαβάσατε την έχει κάνει ο Πινόκιο και εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με ψεύτες. Έχουμε ακούσει να λέτε για επιστροφή στο δημόσιο τομέα της ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ΟΠΑΠ κτλ. Πώς θα το κάνετε αυτό από τη στιγμή που ο επενδυτής έχει δώσει νόμιμα τα λεφτά του και έχει συμβόλαια? Προσέξτε. Δεν υπάρχει χώρα σε όλο τον κόσμο που να μην έχει δημόσια δική του πηγή εσόδου. Να σας πω λίγο ένα παράδειγμα. Στο καφενείο, όταν παίζουν χαρτιά, κερδισμένος δεν είναι αυτός που πήρε την παρτίδα. Στο τέλος της διαδρομής, κερδισμένος είναι ο καφετζής που πήρε την κανιώτα. Που παίρνουν την κανιώτα. Εδώ τι έχουμε. Είχαμε όλα τα καφενεία της χώρας δικά μας, τα χαρίσαμε και έχουμε βγει έξω στο ζητιάνι και παραπεγαλάμε τον καφετζή να μας κάνει ένα καφέ. Αυτό έχει συμβεί με τη χώρα. Ξεπούλησαν όλη τη χώρα. Ξεπουλήσανε όλες τις πηγές που φέρνανε χρήμα στη χώρα. Όλη τη δημόσια περιουσία. Πώς λοιπόν, από πού θα έχουν έσοδα? Από πού θα έχουν έσοδα? Πρέπει να σας πω ότι ό,τι ξεκινάνε να ξεπουλήσουν, πρώτα φροντίζουν να το δυσφημίσουν. Γιατί πάντα θέλει να έχουν την ανοχή του ελληνικού λαού, τη συγκατάθεση, έστω τη σιωπηλή συγκατάθεση. Να σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα, να γυρίσω πίσω, αλλά σήμερα και σήμερα συμβαίνει το ίδιο στα πάντα. Επί Νέα Δημοκρατίας, με υπουργό το Χατζηδάκη, θέλουν να ξεπουλήσουν την Ολυμπιακή. Για να μπορέσουν να έχουν τη συγκατάθεση του κόσμου, τι έκαναν, τι δυσφήμισαν. Βγαίνανε και λέγανε στον ελληνικό λαό, αυτά δεν είναι δικά μου, μπορείτε να ανατρέξετε, πρόσφατα έχουν γίνει και να τα βρείτε. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Λέγανε λοιπόν στον ελληνικό λαό ότι η Ολυμπιακή, η συντήρησή της, κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα στον ελληνικό λαό. Με αποτέλεσμα, εάν δεν είχε ο ελληνικός λαός να δίνει αυτά τα 2 εκατομμύρια, τι μπορούσαμε να κάνουμε? Και μιλούσαν για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, 100% αύξηση του Ταμείου Ανεργίας, για να έχουν τη συγκατάθεση, τη σιωπηλή κατά τη συγκατάθεση, να την ξεπουλήσουν. Την ξεπουλήσαν. Με 2 εκατομμύρια ευρώ ημερεσίως που έδινε ο ελληνικός λαός, εγώ αύριο έπρεπε να πάρω τα τσιγάρα μου και να λέει πάνω ότι μείον 10 λεπτά από την τιμή του τσιγάρου σας είναι για τον φόρο που σας αντιστοιχούσε για τη συντήρηση Ολυμπιακής. Εμείς λοιπόν δεν είδαμε τίποτα τέτοια και αυτά τα λεφτά συνεχίζει ο ελληνικός λαός και τα πληρώνει. Και κάπου πάνε. Έντεχνα συνεχίζουμε και σήμερα, έχουμε τη ΔΕΗ. Τι κάνουμε με τη ΔΕΗ? Πάντα λέμε για να έχουμε τη συγκατάθεση του κόσμου. Φορτώσανε εντέχνως τη ΔΕΗ με όλα τα χαράτσια. Με αποτέλεσμα, όταν έρχεται ο λογαριασμός στον ελληνικό νοικοκυριό, όταν το παίρνει ο πολίτης, δεν βρίζει το κράτος. Βρίζει τη ΔΕΗ. Βρίζει τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ όμως την υποχρέωσαν το ίδιο το κράτος να πάρει τα χαράτσια. Ο ελληνικός λαός όμως κι εγώ. Βρίζω τη ΔΕΗ. Με αποτέλεσμα να έρχονται εντέχνως και να μου λένε, αν σπάσει η ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός ενέργειας, με αποτέλεσμα να πέφτει και η τιμή. Και έτσι λοιπόν συγκοντάρουμε στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Βλέπουμε λοιπόν ότι βγήκανε 10 εταιρείες, πήραν τα κομμάτια της ΔΕΗ και τα χαράτσια συνεχίζουν για τον ελληνικό λαό. Πάνω στα τιμολόγια των νέων εταιριών. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν αφήσανε τίποτα. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Εγώ αν σας χρώσταγα λεφτά, εσάς, και εσείς θέλετε τα λεφτά σας πίσω, θα παρακαλάγατε να είμαι γερός, εκεί που έχω μία δουλειά θα μου βρίσκατε άλλες δύο, να δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ για να πάρω τα λεφτά σας. Εάν
Με απολύεται όμως. Και από τη μοναδική δουλειά που έχω, δεν θα μπορούσα να τα πάρω. Και αν το κάνατε, δεν θα προσκοπούσατε στο να πάρετε τα λεφτά σας. Θα είχατε κάτι άλλο πίσω στο μυαλό σας. Αυτό συμβαίνει στη χώρα. Τώρα στο κλείσιμο της ερώτησής σας, πώς λοιπόν θα τα πάρουμε όλα πίσω αυτά, τη στιγμή που έχουν δώσει οι επενδυτές νόμιμα τα λεφτά τους κτλ. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Οι επενδυτές, όταν έκαναν την προσφορά τους και κάναν την αγορά σε ό,τι ξεπούλαγε η κάθε ανθεληνική κυβέρνηση που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τη χώρα, γνωρίζαν οι ίδιοι οι επενδυτές ότι γίνονται ταυτοχρόνως μέλος και μέρος της κομπίνας. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Ξεπούλησαν την Εγνατία Οδό για 100 εκατομμύρια, για 99 χρόνια, όταν τα έσοδα του κράτους από τα διόδια ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άρα, η όποια υπερεταιρεία πήρε την Εγνατία, σε 2 χρόνια θα έχει κάνει απόσβεση του κεφαλαίου που έχει δαπανίσει και για τα επόμενα 97 δεν θα δίνει ούτε μισό ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ο επενδυτής λοιπόν που έκανε αυτή την αγορά με ένα τόσο ευτελές ποσό, δεν το καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι γίνεται, ότι εδώ είναι μια κομπίνα. Απλά λέει, συμμετέχω στην κομπίνα, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα σε αυτή τη χώρα, πάντα θα κυβερνούν αυτά, αυτοί, τα πήρα εγώ, τα παίρνουν και αυτοί κατά το τραπέζι και προχωράμε. Εμείς απλά, ερχόμενοι στα πράγματα, θα πούμε στον επενδυτή, κύριε, παίξατε και χάσατε. Πήρατε μέρος σε μια κομπίνα. Οι κύριοι που ήταν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση βρίσκονται στη φυλακή. Εσείς ρισκάρατε, παίξατε και χάσατε. Τις προηγούμενες εκλογές η αποχή ήταν μεγάλη. Βλέπουμε όμως πως και σήμερα η αποχή είναι τεράστια. Πού οφείλεται αυτό? Κυρία Ματίνα, αυτό οφείλεται στον κόσμο που είναι αηδιασμένος, που βλέπει να ψηφίζει άλλα και να βγαίνουν άλλα, που βλέπει να καταψηφίζει το ΠΑΣΟΚ με όλα αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει σε βάρος της χώρας, από ένα 44% να το φτάνει σε ένα 3% και να τον κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Άρα έρχεται ο κόσμος και λέει, ό,τι και να ψηφίσω δεν περνάει ο λόγος μου. Έχει αηδιάσει ο κόσμος και εκεί οφείλεται η αποχή. Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε αρκετά πραγματάκια. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Γιατί ενώ ο κόσμος αηδιασμένος απέχει από τις εκλογές, οι εγκάθετοι αυτονόν ψηφίζουν. Ψηφίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ψηφίζουν όλοι οι αναρχικοί, όλο το συνάφι τους, ενώ οι δικοί μας, οι πατριώτες, είναι ακομμάτιστοι. Δεν ψηφίζει κανείς. Και ας φύγουμε από τους πατριώτες, ας φύγουμε να πάμε στον ελληνικό λαό, στον απλό Έλληνα πολίτη. Όταν δεν ψηφίζεις, πώς περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα? Στην κατάσταση που έχει έρθει η χώρα, εμείς, το ΚΑΕΠ και οποιοδήποτε άλλος, κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, εάν δεν αλλάξει ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός δεν πάει στην κάλπη να ψηφίσει, ο διαμαρτυρόμενος ελληνικός λαός, πάντα θα μας κυβερνάει μια μειοψηφία. Και πάντα θα λέει, γιατί ακούμε το απίστευτο και το παράλογο, πού να πάω? Οι ίδιοι βγαίνουν. Η Singular, κουμάντο κάνει η Ευρώπη, όποιον θέλει βάζει, δεν είναι έτσι. Πηγαίνετε ψηφίστε. Πηγαίνετε ψηφίστε, κύριοι. Και αν πάτε και ψηφίσετε όλοι, όλοι, και οι ανάπηροι και τα πάντα, όλοι, τότε θα δούμε ποιος κάνει κουμάντο στη χώρα. Όσο όμως λέτε, κουμάντο κάνει η Ευρώπη, κουμάντο κάνει η Γερμανία, η Singular, ό,τι και να ψηφίσεις, είστε λάθος, κύριοι. Έτσι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Πρέπει εσείς όμως ο ελληνικός λαός να πάει επιτέλους μια φορά να τους τιμωρήσει. Κλείνοντας, θα κάνω ένα σχόλιο δικό μου και μια ερώτηση. Το σχόλιο είναι πως είτε συμφωνεί κάποιος μαζί σας, είτε συμφωνεί, δεν μπορεί παρά να σας αναγνωρίσει ότι δεν αποφεύγεται καμία ερώτηση. Και τέλος η ερώτηση. Σε ποια περίπτωση θα μπορούσατε να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και το πρόγραμμά σας?
σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω κάτι και προς εσάς και προς τον ελληνικό λαό που μας ακούει. Το ΚΑΕΠ, και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος του ΚΑΕΠ, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να αλλάξει από ό,τι λέει και στο πρόγραμμά του και από ό,τι υπόσχεται στον ελληνικό λαό. Δεν θα γίνουμε άλλο ένα κόμμα συγκάλυψης, άλλο ένα κόμμα βολεμένων, ώστε να πάμε να πιάσουμε μια καρέκλα στην Βουλή. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Δεν πρόκειται να αλλάξει το ΚΑΕ και εγώ ως Λιμπεριάδης τίποτα από τις προγραμματικές μου δηλώσεις, τίποτα από ό,τι υπόσχομαι στον ελληνικό λαό. Αυτό που ζητώ μόνο από τον ελληνικό λαό είναι το εξής. Εάν συμφωνεί, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να συμφωνεί με το πρόγραμμά μας, με τις σκέψεις μας, τότε αυτό που ζητώ είναι να ενταχθεί ενεργά στο ΚΑΕΠ και να πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας. Ενεργά. Δεν γίνεται να ακούμε «Σας στηρίζουμε, προχωράτε, μας στηρίζετε και ευχαριστούμε πολύ», αλλά δεν μπορούμε. Χωρίς εσάς, χωρίς την ενεργή συμμετοχή, τι θα προλάβουμε να κάνουμε. Θέλουμε την ενεργή συμμετοχή όλων των υγιών Ελλήνων, όλων όσων πιστεύουν ότι αυτά που λέμε είναι η σωτηρία της χώρας. Τότε θα δει ο ελληνικός λαός ότι όλα αλλάζουν, αυτοί που είναι στα πράγματα και κυβερνούν είναι πολύ αδύναμοι και ανίσχυροι και απλά ο ίδιος τους έχει δώσει τη δυνατότητα να φαίνονται ισχυροί. Τρέμουν. Αυτό όμως πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ελληνικός λαός και αυτή τη φορά να ψηφίσει σωστά. Να ψηφίσει όπως πρέπει για τη σωτηρία της πατρίδας και για τη σωτηρία της ίδιας της οικογένειας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω πει επανειλημμένες φορές ότι μου δίνεται τη δυνατότητα να ακούγονται οι θέσεις του ΚΑΕΠ μέσω του διαδικτυακού καναλιού σας, το οποίο και εκτιμώ. Ευχαριστώ και εγώ.